στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκλέπτρο θανάτου, απίσας και της ελληνίμας η ζωή χαρισάς. Αυτές τις μέρες διαβαζόταν μια ευαγγελική περικοπή, ένα κομμάτι που μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αλλά γεννήθηκε και έγινε άνθρωπος. Κουβαλούσε ανθρώπινο σώμα σαν το δικό μας, μα δεν είχε το σώμα αυτό καμία αμαρτία, κανένα ελάττωμα, κανένα ψεγάδι. Ήταν χωρίς καμία αμαρτία ο Κύριος, χωρίς καμία αμαρτία. Γιος του ενός Θεού, τον ονομάζουμε όλοι μας Πατέρα. Ήταν όταν γεννήθηκε ως άνθρωπος και ως Θεός πάλι Γιος του αληθινού Θεού. Επειδή όμως για να γίνει άνθρωπος χρειάστηκε με τον τρόπο που ο Θεός διάλεξε να γεννηθεί από άνθρωπο χωρίς τη συμμετοχή κανενός άνδρος, αλλά με τη συνεργασία του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε με τη βοήθεια, μάλλον με συνεργασία και τη βοήθεια, συνεργασία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άγγελος που κατέβηκε στην Παναγία για να της πει ότι θα γεννήσει Χριστό, της είπε ότι αυτό που θα συλλάβεις στην κοιλιά σου θα είναι με τη επέλευση, με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και έγινε. Ήταν και είναι Θεός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Επιτελούσε θαύματα, έκανε θαύματα στον κόσμο αυτό που περπάτησε στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και Σαμάρια και αλλαχού. Θαύματα πολλά. Και ό,τι έβγαινε από το στόμα του διδασκαλία είχε μέσα σοφία θεϊκή. Σοφία που είχε πηγή το Θεό, η διδασκαλία που έβγαινε από το στόμα του. Έστελναν οι Εβραίοι δικούς τους ανθρώπους
για να τον συλλάβουν. Γιατί τον φθονούσαν και να τον σκοτώσουν. Αλλά δεν άπλωνα το χέρι τους, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να παραδοθεί. Δεν είχε τελειώσει το έργο που τον έστειλε ο Πατέρας Θεός στον κόσμο για να σώσει την ανθρωπότητα. Δεν είχε τελειώσει. Και επομένως δεν ήταν η ώρα να παραδοθεί και να σταυρωθεί. Να έχουμε υπόψη μας ότι σαν δάσκαλο και σαν προφήτη τον ακολουθούσε λαός από πολλές πόλεις. Άδειαζαν οι πόλεις κυριολεκτικά, άδειαζαν και ακολουθούσαν τον Χριστό από όπου περνούσε. Οι επίσημοι Εβραίοι που ξέρει, γραμματείς και Φαρισαίοι, οι εγγράμματοι που είχαν μίσος και φθόνο στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού προσπαθήσαν να σπείρουν οι ιδέες για τον Χριστό στο λαό ότι τα θαύματα που έκανε, που σίγουρα και έτσι είναι, ήταν δύναμη θεϊκή, ότι δεν είναι θαύματα που τα κάνει ένας Θεός που είναι στον κόσμο, αλλά με τη δύναμη του Σατανά. Έτσι έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Για να διχάσουν το λαό, να το διχάσουν το λαό. Γι' αυτό και έλεγαν, είναι προφήτης. Άλλοι έλεγαν, είναι ο Μεσσίας. Άλλοι έλεγαν, είναι ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Και άλλοι έλεγαν, όχι. Θα σταθώ και σε ένα σημείο πολύ, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, που αφορά και εμάς. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένας όπως εσείς. Είμαι ένας όπως εσείς. Δεν διαφέρω σε τίποτα. Με ακούτε να χειρίζομαι τη διδασκαλία που γράφει το Ευαγγέλιο, που δεν είναι δική μου και που γνωρίζω ποιος είμαι ακριβώς, πιο καλά από εσάς, από ό,τι με γνωρίζετε εσείς, οι οποίοι και με υπολογίζετε. Επαναλαμβάνω, γνωρίζω ποιος είμαι. Ο Κύριος από το σπίτι του μέσα, είχε ο Ιωσήφ, είχε άλλα παιδιά από γυναίκα άλλη που ήταν όχι αδέρφια φυσικά, αδέρφια που τα είχε από την άλλη γυναίκα ο Ιωσήφ που τον προστάτευε. Αυτή λοιπόν τα αδέρφια του, τα άλλα που άκουγαν τον Χριστό να διδάσκει, τον είχαν παρεξηγήσει. Και τα αδέρφια του τα ίδια. Τα αδέρφια του τα ίδια. Θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό. Τι δίδασκε ο Χριστός? Καινούργια διδασκαλία φερμένη από τον ουρανό. Στη γη κάτω. Τι έκανε ο Χριστός? Θαύματα. Και νεκρούς ανέστηνε και παραλίτους σήκωνε από το κρεβάτι και μάτια άνοιγε και λεπρούς καθάριζε και νεκρούς ανέστηνε από το θάνατο, σήκωνε και τους έκανε σαν και εμάς να περπατάνε. Κοιτάξτε κάτι, τα έβλεπαν όλοι τα θαύματα. Όλοι τα έβλεπαν τα θαύματα. Όλοι δεν πίστευαν. Όλοι δεν πίστευαν. Τα βλέπαν και τα αδέρφια του τα ίδια και τον αποκήρυσαν τα αδέρφια του.
μάλιστα φτάσαν στο σημείο να πούν τη λέξη, θα την πω όπως τη λέει το Ευαγγέλιο, εξέστη, εξέστη, που σημαίνει στη γλώσσα μας τρελάθηκε. Μέχρι και τρελό τον βγάλαν τα αδέρφια του. Να σταματήσω εδώ, να σταματήσω για λίγο, αλλά ένας-ένας μπορεί να πει, ένας-ένας σας παρακαλώ, ένας-ένας μπορεί να πει γιατί τον ονομάζανε τρελό και γιατί οι Εβραίοι τον λέγανε δαιμονισμένο. Ορίστε, ακούω γνώμη. Προσεκτικά, όχι όλοι μαζί. Για τον φόβο των Ιουδαίων, μην γίνουν από συναγωγή. Αυτή είναι άλλη η περίπτωση αυτή. Γιατί και οι Ιουδαίοι το λέγανε ότι έχει δαιμόνιο μέσα του. Έτσι, αυτοί από φθόνο. Οι μεγάλοι και τρανοί που κυβερνούσαν το λαό από φθόνο. Ναι. Επειδή έβλεπε ότι ο λαός παλιότερα είναι μαζί του, του λέει χάνουμε τη θέση μας. Αλλά υπήρχε όμως και ένα μέρος λαού που ήταν απλογοί άνθρωποι που δεν είχαν τη γνώμη ότι αυτός είναι Υιός του Θεού. Αλλά τον έβλεπα σαν το παιδί του Ιωσήφ του Μαραγκού. Σαν το παιδί του Ιωσήφ του Μαραγκού. Και εκεί ρωτάω, γιατί τον έβλεπαν έτσι. Τρελό πιστεύω τον λέγανε. Τρελό πιστεύω τον λέγανε. Ίσως επειδή τολμούσε να τα βάλει με τους γραμματείς του Φαρισαίους. Να βγει δηλαδή μπροστά και να τα λέει όλα αυτά. Γνώμη σου είναι αυτή, έτσι. Ναι. Θέλει κάποιος άλλος, έτσι λακωνικά, όμορφα, σιγά, να πει κάποια γνώμη. Να σου πω εγώ κάτι τώρα. Μα ναι, γι' αυτό. Θυμάμαι το... Αυτοί που το δικάσανε, ναι, ήταν αυτοί που φωνάζανε το... όταν έμπαινε με λαβάγια στην Ιερουσαλήμ, ναι, ο Σανάη της ψήσης. Αυτοί φωνάζανε, πάει στο δικαστήριο, δικάστε τον, σκότωσε τον, κρεμάστε τον. Ναι. Αυτός είναι ο λαός που γυρίζει τόσο γρήγορα, που δεν το προλαβαίνει κανένας. Ναι. Περιμένανε σαν επίγειο βασιλέα. Ε? Δεν τους έκανε το χατήρι. Ναι, το θέμα, ναι, το ερώτημα, θέλω να το κάνω καθαρό. Πάω στα αδέρφια του. Στα αδέρφια του. Ναι. Γιατί τα αδέρφια του, λέει, όλοι και λέει ο Κύριος, προσέξτε το, λέει ο Κύριος, δεν τους έκανε, λέει, και θαύματα μπροστά τους, γιατί δεν τον πίστευαν. Εδώ είναι το μυστήριο. Ναι, το λέει γραφή μέσα, λέει. Δεν εμπιστευόταν, λέει, τον εαυτό του με τα θαύματα, ώστε να το δούνε και να πούνε ναι, είναι έτσι. Ξέρετε γιατί? Γιατί έβλεπε σκληρή καρδιά και υπήρχε ένα πνεύμα, προσέξτε το καλά αυτό, πνεύμα ταπεινώσεως εξευτελισμού. Αυτός ο γιος του Μαραγκού και καπελωνότανε η καλή πρόθεση. Καπελωνότανε η καλή πρόθεση. Θα πω κάτι εγώ τώρα ανάλογο, προσέξτε το. Αυτή τη στιγμή είπα, ξέρετε ποιος είμαι. Άμα κάνετε τον ίδιο λογισμό και πείτε, ο αδερφός του Γιώργο μας κάνει μάθημα. Τι είναι αυτά που μας λέει? Ο αδερφός του Γιώργο, τέλειος, είναι ο ίδιος συλλογισμός. Το καταλάβαμε, ο ίδιος συλλογισμός. Δεν πρέπει να επιτρέψουν να περάσει όποιος και αν είναι που μιλάει, τέτοιος κακός λογισμός. Από εκεί πέρα αρχίζουν όλα τα παρατράγουδα και σταμάτησε. Όλα τα παρατράγουδα. Ναι. Τώρα ο γιος του Πιτσαδάμ θα μας πει, για τον Χριστό. Ναι, το θέμα όλο. Το ίδιο πνεύμα είναι. Άμα το σκεφτείτε, θα πάμε εκεί πίσω στους αδέρφια του που λέγανε α, τρελάθηκε. Οι άλλοι λέγανε ο γιος του Μαραγκού. Το βλέπα να κουβαλάει έπιπλα, να κάνει τον ατάλο της εποχής εκείνης και σου λέει. Και μάλιστα λέγανε πόθεν είδε γράμματα, μη με μαθηκός. Πού τα έμαθε τα γράμματα, αφού δεν πήγε σχολείο καθόλου. Σε έβαλε τα γυαλιά, μην είχα λόγια. Λοιπόν, μη με μαθηκός. Όταν όμως κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιο και τα αδέρφια του θυσιαστήκανε στο όνομά του. Μετά. Φωτιστήκανε, γιατί είχαν πρόθεση καλή, δεν τους άφηνε το περιβάλλον, δεν θέλανε.
Κατέβητε και τα εκλέμε μετά. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή που πέρασε, όλοι το γνωρίζουμε το γεγονός, θα το σχολιάσουμε όσο δεν παίρνει άλλο. Αλλά με καλή την πρόθεση. Γιατί όμως δεν έχουμε καλή πρόθεση, τίποτα δεν πάει καλά στο μυαλό μας. Καλή πρόθεση, πέρα για πέρα. Όχι σαν πολύ ξέρει, αλλά ταπεινά και ωραία θα σκύψουμε το κεφάλι εδώ όλοι μας, γιατί όλοι είμαστε μαθητές. Όλοι, πέρα για πέρα. Μην νομίζω εγώ ότι είμαι κάτι. Όχι. Το έχω διαβάσει και να διαβάζω, αλλά δεν το διαβάζω με την έννοια ότι άντε να μου μη, μήπως περάσει λίγο πνεύμα Άγιο μέσα μου. Λοιπόν, η γυναίκα που πήγε να πάρει το νερό στο πηγάδι, η Σαμαρίτισσα, όλοι το έχουμε γνωστό μας, πήγε να πάρει μια Σαμαρίτισσα νερό στο πηγάδι. Και στο πηγάδι, το κατά καλό καιρό, καθόταν ο Χριστός. Πήγε να βγάλει νερό και της λέει, το ξέρουμε πολύ καλά, δώσε μου να πιω νερό. Θέλω να το προσέξω ορισμένα πράγματα, έτσι. Και του λέγει η γυναίκα, εσύ είσαι Σαμαρίτης, εγώ είμαι Σαμαρίτισσα. Εσύ είσαι Ιουδαίος. Και εγώ είμαι Σαμαρίτης. Ανάμεσά μας υπάρχει άχθρα μίσος τεράστιο. Μας χωρίζει. Δεν θέλουμε να βλεπόμαστε με τα μάτια. Και μου ζητάς νερό. Πώς, δεν ήξερα ποιος ήταν. Ορίστε. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Σίγουρα δεν ήξερα. Yeah. Μου ζητάς νερό, αφού το μίσος, η έχθρα, είναι τρανταχτή. Αν γνώριζες ποιος σου ζητάει νερό, θα ζητούσες εσύ από αυτόν. Ο Χριστός δεν πήγε στο πηγάδι γιατί δίψαγε, να το έχουμε υπόψη μας και πράγμα. Για να πιει νεράκι. Το νεράκι δικό του είναι, όλης της γης. Θα πήγαινε στα μάτια της, όλης της γης. Λοιπόν, επειδή αυτή η ψυχή είχε βεβαρημένο περιβάλλον, παρελθόν, δηλαδή όταν λέμε βεβαρημένο, ήταν σκάρτη στα μάτια του κόσμου και για τον εαυτό της. Λέει, μα εσύ δεν έχεις κουβά να τραβήξεις. Και το πηγάδι λέει, του πατέρα μας, λέει, του Αβραάμ. Του Αβραάμ ήταν, του Ιακώβ. Είναι βαθύ. Πώς λέει εσύ θα μου δώσεις νερό. Πώς εσύ θα μου δώσεις νερό. Ο Κύριος σίγουρα της έδωσε νεράκι. Και τι νεράκι. Να το δούμε. Λιγάκι. Αφού λοιπόν του είπε ότι βαθύ το πηγάδι, κουβά δεν έχεις για να βγάλεις, μου λες να μου δώσει νερό, για να την κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι το νερό που ζητάει, ότι κάτι άλλο ζητάει. Πήγαινε να μου φωνάξει τον άντρα σου. Δεν έχω άντρα. Καλά λες ότι δεν έχω άντρα. Γιατί 5 άντρες πήρες και ο τελευταίος που έχεις δεν είναι άντρας σου. Είχε περάσει όλη τη ζωή της στη βρωμιά. Σάστησε η γυναίκα
«Μήπως είσαι προφήτης?» Ήπιε το πρώτο ποτηράκι νερό. Ο Κύριος πέρασε αθόρυβα την παρουσία Του, τη δύναμή Του, μέσα στην ψυχή. Μυστικά και αθόρυβα. «Μήπως είσαι προφήτης?» Γνωρίζω ότι περιμένουμε να έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Η γυναίκα αυτή που είχε 5 άνδρες δεν ήταν εντελώς κάτι. Γιατί φαίνεται ότι άνοιγε, διάβαζε γραφές. Κάτι την ενοχλούσε μέσα της. Άνοιγε, διάβαζε την Αγία Γραφή. Γιατί λέει, ξέρω ότι περιμένουμε τη Μεσσία, αυτό που θα σώσει τον κόσμο, που είναι ο Χριστός. Ο λαλόν σοι μετά σου, εκείνος που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι και ο Μεσσίας. Λέγει η γυναίκα, άφησε τη στάμνα της, την ιδρία επιτόπου, ούτε δίψα υπολόγισε ούτε τίποτα, και μια και δυο στην πόλη. Ελάτε να δείτε, βρήκα άνθρωπο που μου είπε όλη τη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που περιμένουμε να έρθει. Γιατί υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη, που έχει το βιβλίο αυτό στο χέρι μου, η Καινή Διαθήκη, που προφήτευε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα κηρύξει, όπως ο Χριστός, αφού ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, και θα αλλάξει πολλούς ανθρώπους. Αυτή η γυναίκα που είχε 5 άνδρας, και της οποίας το πόδι το αριστερό που το έχω προσκυνήσει στο καρελά, που το είχα φέρει όταν ήμουν νέο παντρεμένος, στο καρελά, το αριστερό πόδι, όπως είναι το δικό μου, 2.000 περίπου χρόνια πάει τώρα, ατόφιο, δεν έχει λιώσει. Και είναι στην Ιβύρον, το έχουμε προσκυνήσει, δεν είχαμε πάει και μαζί. Το έχουμε προσκυνήσει εκεί πέρα στην Ιβύρον. Τα αγία φωτεινή στο πόδι. Αυτή η αμαρτωλή με 5 άνδρες κάνει στροφή, κάνει παιδιά. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τα παιδιά της και τον εαυτό της, όλους μάρτυρες. Όλοι πήγανε από μαχαίρι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κήρυξαν στον κόσμο ότι ο Χριστός είναι Θεός. Τότε υπήρχε δωρολατρία και πέρασαν από μαχαίρι. Πέρασαν από μαρτύρια. Βασανιστήρια, χύσανε το αίμα τους για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θέλω να σταθώ. Δεν θα το σταματήσουμε το θέμα. Θα το δούμε πολύ καλά. Ήτανε αμαρτωλή. Όλος ο λαός έλεγε, όπως τα λέγαμε σήμερα και εμείς πολύ εύκολα, αυτή η γυναίκα γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον. Αυτή η γυναίκα γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον. Θα την καταδικάζαμε 100%. Θα την καταδικάζαμε 100%. Όπως ανέφερα προηγουμένως, πόσο εύκολοι είμαστε, όπως αυτός δεν είναι το παιδί του ξυλουργού και του Χριστού. Τόσο εύκολοι είμαστε. Και ο Χριστός αναγκάστηκε να πει, με τούτα τα μάτια που έχετε εδώ και βλέπετε το σώμα του αλουνού, δεν βγαίνει η κρίση. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα ποιος είναι ο άλλος βλέποντας με τα μάτια σου. Γιατί πέφτουνε στη πλάνη τα μάτια αυτά εδώ. Δεν βλέπουνε και το μυαλό από την ημέρα που γεννηθήκαμε, το μυαλό του κατανοός μας, χωρίς το φωτισμό του Ιησού Χριστού, πάει μόνο στραβά. Δεν πάει ίσια. Και βγάζουμε συμπεράσματα πάντοτε λάθος, χωρίς την κρίση του Ιησού Χριστού.
μια γυναίκα πήγε, η Σαμαρίτισσα, στην πόλη της, άνοιξε το στόμα της, προσέξτε το αυτό πράγμα. Πόρνη ήτανε. Πόρνη ήτανε. Λόγο είπε και άδειασε η πόλη Σαμάρη και πήγε στον Χριστό κάτω. Και τον είδε τον Χριστό. Δεν πιστεύουμε επειδή μας είπες εσύ ότι τον είδες και τι σου είπε. Εμείς τον είδαμε τα μάτια μας και βγάλαμε συμπέρασμα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Χριστός. Και να έχουμε υπόψη μας ότι είπα, αυτοί που πριν ήσαν εχθροί, γιατί ο ένας μισούσε τον άλλον, ανεγνώρισαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήρθε ο Χριστός, είπε, ήρθα να κηρύξω ότι δεν υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις πόλεις. Όπου είμαι εγώ, δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά οι άνθρωποι γίνονται ένα. Έχουν πολλά σώματα, αλλά η πίστη στο πρόσωπό μου δίνει μια καρδιά στα πολλά σώματα. Αφού πιστεύεις το ίδιο, αφού αισθάνεσαι το ίδιο και ζεις επειδή κινείται μέσα σου το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά δεν διαφέρεις από τον άλλον. Ο τόπος δεν χωρίζει ούτε σύνορα. Απόδειξη. Ο Άγιος Λουκάς που τον έχουν εικόνα στην Αγία Παρασκευή, Ρώσος είναι. Έχει σύνορα. Είναι μόνο των Ρώσων. Όλοι όσοι αγαπούν Χριστό έχουν καρδιά που δεν την εμποδίζει την καρδιά η απόσταση. Ούτε τα χρόνια. Όσα χρόνια και περάσουν δεν ξεθοριάζουν αυτοί που αγαπούν τον Χριστό. Όσα απόσταση και αν υπάρχει, μικραίνει η απόσταση. Και τον φέρνεις το πρόσωπο που αγαπάς, ας είναι στο Δία επάνω, στο αστέρι δηλαδή, ας είναι εκεί πάνω, στη σελήνη να είναι, το έχεις εδώ μέσα. Δεν έχει απόσταση, τον αγαπάς, δεν έχει απόσταση. Τέτοια ήταν η αγάπη της Σαμαρίτισσας, η οποία άλλαξε και έγινε Αγία και έγινε ό,τι και η Απόστολη του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εμείς σαν άνθρωποι, αν αφαιθούμε στη δική μας και μόνο στη δική μας από δύναμη, στο δικό μας θέλημα, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσουμε ότι ζούμε αυτή τη στιγμή στο παράδεισο. Έλεγα σε κάποια κυρία σήμερα, και άλλο το έχω πει σε άλλη κυρία, και άλλου, λέει, δεν μιλάει αυτός με τον άλλον. Ζεις στην κόλαση. Ζεις στην κόλαση. Μια πραγματική κόλαση. Δεν σου φταίει ο αδερφός σου. Σου φταίει ο πειρασμός. Θέλω να σταθούμε στο μυστήριο το μεγάλο εκείνο. Είπε ο Χριστός στη γυναίκα αυτή που τη βρήκε για αυτόν έτοιμη να θυσιαστεί, ας ήταν παντρευτεί πέντε άνδρες, ο Χριστός την ευρύκε στο πηγάδι. Για αυτήν είχε πάει στο πηγάδι. Για αυτήν είχε πάει στο πηγάδι. Για να σώσει αυτή την ψυχούλα που ήταν μάλαμα εσωτερικά. Τι είχε μαυρίσει ο διάβολος, τη μαυρίλα την έβγαλε ο Χριστός. Έχει ο Χριστός τη χάρη του και βγάζει τη μαυρίλα. Λέγει η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο εδώ που έχουμε μπροστά μας, ότι ότι το Ευαγγέλιο κηρύχτηκε από αδύνατους ανθρώπους και αγράμματους σε όλο τον κόσμο. Κηρύχτηκε σε όλο τον κόσμο. Κάθομαι με το λογισμό μου, με το νου μου και σαλεύει το μυαλό μου, σαλεύει
όταν σκέφτομαι πώς αυτός που έριχνε τα δίχτυα στη θάλασσα και τα γράμματος για να πιάσει ψάρια, για να ζει στην οικογένειά του, για να πάει στα παιδιά του να φάνε, πώς αυτός ο αγράμματος ο ψαράς παράτησε και την οικογένεια και τα δίχτυα και την περιουσία του και την πατρίδα του και έφυγε να πάει να κηρύξει χωρίς το μυαλό του να έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει τους σοφούς, τους ανθρώπους με επιστήμες της εποχής εκείνης, να έρθει και με βασιλείς. Γιατί τους είπε ο Χριστός ότι θα οδηγηθείτε μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες και θα κηρύξετε το όνομά μου μπροστά τους. Και η πληρωμή σας θα είναι μαρτύριο, βασανιστήρια η πληρωμή σας. Τι κρύβεται μέσα από αυτή την πραγματικότητα, ώστε ο αδύνατος, ο αγράμματος, ο φτωχός, ο ξυπόλυτος να σηκωθεί και να πάει να αλλάξει, όχι έναν, όχι δύο, όχι δέκα, όχι εκατό, όχι χίλιους, την οικουμένη. Ο αγράμματος, να μας το εξηγήσουν αυτοί που ξέρουν γράμματα, πόσο έχουν φωτίσει αυτοί που ξέρουν γράμματα. Να τα κατάντια του κόσμου. Να τα κατάντια του κόσμου. Από τα γράμματα χωρίς Θεό. Τα κατάντια του κόσμου αυτά τα βλέπουμε. Αυτοί ξέρουν και κλέβουν, όχι ξέρουν γράμματα. Μόνο κλέβουν και σκοτώνουν. Όλα. Αυτοί ξέρουν και κάνουν το κακό με τα γράμματα. Με τα γράμματα, με επιστήμη. Όμως καλό δεν κάνουν. Και αυτό το ομολογούν και οι πιο άχρηστοι του κόσμου αυτού. Και ο Άγιος Κοσμάς, τα γράμματα θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Ο Άγιος Κοσμάς Πετρολός φωνάζει σε μια προφητεία του, τα γράμματα θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Από τους διαβασμένους. Το κακό θα έρθει μάλιστα από τους διαβασμένους. Και από τους ιερείς. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί τα όπλα εννοεί. Τα όπλα εννοεί. Αυτή είναι διαβασμένη εδώ πέρα. Δηλαδή θα έρθει παγκόσμιο κακό. Είναι μορφωμένη ή παραμορφωμένη. Δεν υπάρχει παραμόρφωση. Διαστρέβωση τη αλήθεια. Λοιπόν. Θέλει κάποιο να ρωτήσει κάτι πριν πω εγώ τίποτα. Θες Δημητράκη να ρωτήσεις κάτι. Κάτι, ούτε κάτι. Κάποιες απορίες δεν έχεις. Όλοι έχω απορίες. Τι να πεις. Δεν έχει υπάρχει ντροπή, αν θέλεις να πεις κάτι το πεις. Ευχαριστώ. Απλώς που είπες ότι ο Χριστός δεν είχε και αδυναμίες, ας πούμε, που αγαπούσε τον Ιωάννη. Ναι. Έτσι ανθρώπινοι ήταν αυτοί. Σαν και εμάς άνθρωποι. Αλλά... Ανθρώπινη αδυναμία. Αλλά η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού δεν μπορούν, που είχαν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορούμε να τη φανταστούμε τι αγάπη ήταν. Λέει και ο πατήρ Παΐσιος ότι έτσι, είναι γραμμένα. Είναι γραμμένα. Ναι, ότι άμα σε αγγίξει η αγάπη του Θεού, σε καίει και κάνεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν ποτέ. Από θεϊκά πράγματα μιλάμε. Και δεν υπολογίζεις τότε τη γνώμη του κόσμου. Πέρα είναι η γνώμη του κόσμου. Μόνο βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάνεις αυτό που έκανε η γυναίκα αυτή που της είπε ο Χριστός ότι πέντε άνδρες είσαι και σηκώθηκε και πήγε αμέσως και είπε αυτός είναι ο Μεσσέας. Ελάτε να το δείτε. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε κάπου. Πριν από τώρα πέντε μήνες θα είναι παραπάνω. Πέθανε ένας αρχιραβίνος, το έχεις πάρει βασιλάκι, το έχεις έτσι, ο οποίος έγραψε μία διαθήκη. Την έχει, είναι μέσα στο ίντερνετ περασμένο. Και γράφει, ανοίξαν τη διαθήκη του,
Και είναι και στο ίντερνετ περασμένο πάλι αυτό που θα πω, ότι δεν περιμένουμε άλλο Μεσσία. Ο Μεσσίας είναι ο Χριστός. Είναι κανένα 2 χρόνια περίπου. Χρόνια είναι. Δύο χρόνια. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Ναι. Ο Πατέρ Παΐσιος λέει, όταν πεθαίνει ο ένας ραβίνος, δάσκαλος Εβραίος, που πολεμάει τον Χριστό, όταν την ώρα που πεθαίνει πάει ο άλλος δίπλα και του λέει, ο Μεσσίας ήρθε, είναι ο Χριστός. Αλλά εδώ ισχύει αυτό που πες εσύ, για το φόβο του Ιουδαίων, για να μην σε αποκηρύξουνε. Ναι, να μην σε αποκηρύξουνε. Ναι, από φόβο. Ναι, ο φόβος των Ιουδαίων εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, ο Μεσσίας είναι ο Χριστός. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού βαπτιζόμαστε όλοι. Το όνομα της Αγίας Τριάδας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Θεός μας και είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Θαρώ, του λέει του Χριστού, πως είσαι ο Μεσσίας. Αυτό το γνώριζε και το περίμενε το Μεσσία, η Σαμαρίτισσα. Γιατί ήταν άνθρωπος που μελετούσε τη Γραφή. Μελετούσε τη Γραφή. Δεν νοείται, αδέρφια μου, δεν νοείται, αδέρφια μου, να είμαστε πιστοί και να μην ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Τον ακούς τον άλλον και σου λέει, βρε, κοίταξε αυτός ο αιρετικός Ευαγγελικός, Ιεχωβά, τι άλλο είναι, ξέρει την Αγία Γραφή, τα λέει όλα καλά, δεν χαμπαρίζει απογραφή αυτό ο Ορθόδοξος, γιατί δεν διαβάζει, ενώ άλλος ανοίγει του διαβόλου άνθρωπος και μελετάει ορισμένα πράγματα χτυπητά και τα λέει. Και την εντύπωση τα ερμηνεύει όπως θέλει. Ναι. Και λένε αυτά που θέλουν. Και λένε αυτά που θέλουν και όπως θέλουν. Θα μνημονεύσω, θα φέρω στη μνήμη σας και στη μνήμη τη δική μου τους δύο Αποστόλους, Φίλιππο και Ναθαναή. Ο Φίλιππος που γνώρισε πρώτος τον Ναθαναήλ, έτρεξε αμέσως το καλό που ήβρε, αμέσως, σε τη Σαμαρίτισσα. Έτρεξε στην πόλη, να το μεταδώσει και στους άλλους. Να το μεταδώσει στους άλλους. Έτσι λοιπόν και ο Φίλιππος, ο Απόστολος, γνώρισε τον Χριστό, είδε ότι είναι ο Μεσσίας, τον κράτησε στην καρδιά του μέσα καλά και τρέχει, έλα να δεις, βρήκα τον Μεσσία. Βρήκα τον Μεσσία. Και αυτός με ρωτούσε Γραφή. Ένα μεγάλο πλήθος κόσμου, πολύ μεγάλο πλήθος, φέρνει το όνομα του χριστιανού, του βαπτισμένου. Μα αυτό το πλήθος το μεγάλο του κόσμου, αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή, δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Άχνοια έχει των γραφών. Και λέει ο Κύριος, κάπου στους Εβραίους το λέει, πλανάστε, μη δότε στα γραφάς. Βρισκόσαστε στην πλάνη, είστε πλανεμένοι, γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές. Δεν παίζει ρόλο τα γράμματα, η γραφή θέλει το βιβλίο αυτό, άλλα μάτια παρακαλώ. Άλλα μάτια. Παίρνω και διαβάζω την Αγία Γραφή. Α, καημένη γριούλα. Πού είναι αυτή η γριούλα που τη σχολιάσαμε την περασμένη φορά. Σχολιάσαμε την περασμένη φορά. Εσύ, γιαγιά,
αγοράζεις Αγία Γραφή, αφού δεν ξέρεις γράμματα καθόλου. Παιδί μου, θα τη δώσω, λέει, σε κάποιον που γνωρίζει γράμματα, να μου διαβάζει, να δω τι γράφει μέσα στο βιβλίο αυτό. Δίψαγε η αγράμματη Γριούλα να διαβάσει το Ιερό και Άγιο Βιβλίο, ο άλλος, γιατί αυτή δεν ξέρει γράμματα, να τη μάθει, γράφει και μέσα. Πολλούς αυτή η Γριούλα θα βάλει στην κόλαση, που ξέρουν γράμματα και δεν ανοίγουν το Άγιο και Ιερό Βιβλίο. Λέει, όλοι οι αλόθρησκοι, οι εκτός των χριστιανών, αυτά που πιστεύουν τα γνωρίζουν πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα πω και αυτό που το έχω πει και άλλη φορά. Ήμουνα στο σχολείο και έκανα μάθημα στα παιδιά. Μία κοπέλα μου αμεθανή, φαίνεται να πει οι γονείς της να μένει έξω. Αλλά μου λέει, κύριε, να περάσω, να παρακολουθήσω κι εγώ. Και τι να μην περάσει, κορίτσι μου, να περάσει, να παρακολουθήσει κι εσύ. Πέρασε μέσα. Πού θα σταθώ, να προσέξετε. Άκουσε. Μπορώ να πω κάτι, κύριε. Γι' αυτό μπήκε μέσα να πεις κάτι. Ξέρετε τι βλέπω. Τα παιδιά, μιλάω τώρα εδώ και 15 χρόνια υπόθεση και πιο λίγο θα είναι. 61, έχουμε 12 χρόνια είναι. Λοιπόν, τα παιδιά που είναι βαπτισμένα, χριστιανοί, πάνε και κάνουν μάθημα για τον Χριστό κατηχητικό και όταν βγαίνουν έξω, ό,τι τους δίνουν το σκίζουν και το πετάνε. Εγώ πάω, λέει, 3 φορές την εβδομάδα ή 4 και παρακολουθώ για να μάθω τι πιστεύω. Και πάω κάθε εβδομάδα τακτικά και σέβομαι αυτά που μου δίνουν και αυτά που μου λένε. Τα παιδιά αυτά μου λένε που τα είδα, σκίζανε αυτά τα βιβλία που τους μαθαίνουν για να πιστεύουν. Αυτοί είμαστε εμείς. Αυτοί. Αυτό εξαρτάται από τους γονείς, ότι ξεκινάει το δέντρο. Άρα λοιπόν λέμε, σωστό. Άρα λοιπόν λέμε, οι γονείς έχουν άγνοια από αυτό. Ναι, δείχνουν ασέβεια στο βιβλίο εκείνο που είναι το βιβλίο του Θεού. Πώς λοιπόν θα μάθεις το πιστεύω σου αφού δεν σέβεσαι σαν αυτός το οποίο είσαι βαπτισμένος. Και πώς θέλεις να ανοίξουν τα μάτια, όχι αυτά εδώ, τα άλλα μάτια της ψυχής που υπάρχουν και που βλέπουν πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπουν αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή ένας που πιστεύει σήμερα και μελετάει γραφές, βλέπει ότι στον ορίζοντα τα γεγονότα που ζούμε οδηγούν σε κάποιο γενικό κακό. Είναι έτσι. Το βλέπει πολύ καθαρά. Ένας άλλος σου λέει, η ιστορία είναι επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά τι συνέπειες θα έχει αυτό το κακό που έχει συμβεί, που μελετάμε γραφές από το μωρό παιδί. Το μωρό παιδί 10 χρονών μέχρι το γέροντα κάνουν ασωτεία στη μέση του δρόμου. Δεν τους νοιάζει. Και το μωρό παιδάκι το έχει πατηρήσει. Και μωρά παιδιά ακόμα. Σου λες τι κάνουν εκεί πέρα. Σε νοιάζει εσένα, ναι. Έτσι μάθαμε. Ναι, ας κάνει το παιδί θέλει. Ό,τι δεν ας κάνει. Λοιπόν, ναι. Ζούμε λοιπόν μια περίοδο στην οποία βασιλεύει άγνοια, αλλιώς να το πω, σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι. Βαθύ σκοτάδι, πέρα για πέρα. Βαθύ σκοτάδι. Γιατί αυτό το βιβλίο που λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είναι φως του κόσμου ο Χριστός. Αλλά για να καταλάβεις είναι το φως του κόσμου, πρέπει να του πεις, έλα να με ανάψεις το διακόπτη. Δεν χρειάζεται να ανάψει το διακόπτη κάποιος. Χωρίς να ανάψει το διακόπτη, πώς θα γίνει. Θα ανάψει το διακόπτη ο Χριστός για να δεις όσο χρειάζεσαι και να καταλάβεις ότι είναι ο Χριστός και ανάβει το διακόπτη της ψυχής σου και βλέπεις από εκεί και πέρα. Άμα εσύ του λες, δεν θέλω φως,
θέλω σκοτάδι, θέλω να τη ζήσω τζάρμπαλα τη ζωή μου, άσωτα. Τι θα σου πει, μέλα με το ζόρι. Εγώ είμαι το φως, λέγει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Τον είχε τον Κύριο μπροστά και τον βάπτιζε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Εδώ ο Σίγης πάει και εμείς δεν έχουμε πάει, μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, στον Ιορδάνη ποταμό. Είχε πάρει από ψηλά από το μήνυμα από τον ουρανό ότι αυτόν που θα βαπτίζεις και θα κατέβει το Πνεύμα του Άγιο, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και πάρει το μήνυμα, το γράφει το Ευαγγέλιο. Λέει, ήδη γνώριζα ότι άμα δω το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει, σαν περιστέρι, όχι περιστέρι, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ναι, αλλά το είχε αναγνωρίσει και πριν να τον βαφτίσει, νομίζω. Τον αναγνώρισε και πριν τον βαφτίσει. Που λέει, δεν είμαι άξιος ούτε. Δεν τον είχε δει ακόμα. Δεν τον είχε δει ακόμα. Και στο θαυμό πάνω. Όταν πήγε να βαφτιστεί. Τον ρωτήσανε, εσύ είσαι ο Χριστός ή ο Ηλίας ή κανένας άλλος προφήτης του που κάνει και μήνει προφήτης. Όχι. Αυτός που θα έρθει είναι ανάμεσά μας, όχι, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος του. Ίσο το. Κατάλαβες. Όταν πήγε να βαφτιστεί. Όχι, δεν πήγε να βαφτιστεί. Πολύ πιο πριν. Και πάλι, πάλι πριν, είδε τον Χριστό από πέρα και είχε δύο μαθητάς δίπλα του και λέει, είδε ο αμνός του Θεού. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Και τον άφησαν τον Ιωάννη και πήγαν και ένα μαθητή του Κυρίου. Καθαρά τον ομολόγησε στον κόσμο μπροστά που τον βάπτισε. Γιατί εκεί πια ακούστηκε και φωνή από τον ουρανό που την άκουσε ο Ιωάννης και ορισμένοι από τους Ιουδαίους. Θέλω να πω, γιατί αναφέρω το παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει ψυχή πιστού χριστιανού που να μην έχει μέσα της το φως αυτό του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ψυχή. Εξαρτάται τώρα από εκεί και πέρα τι είδος φακούς θα βάλουμε στα μάτια μας για να μπορέσουμε να διαβάσουμε το φως του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα στις καρδιές. Και ο ισχυρότερος φακός, Βαγγέλιο, ο ισχυρότερος φακός, το πιο δυνατό μάτι είναι ο Βαγγέλης πεινάει να πάω και να του δώσω να φάει. Τότε θα καταλάβω ποιος είναι ο Χριστός. Βλέπουμε τώρα τα αδέρφια μας γενικά και πεινάνε πολύ και αυτοκτονούνε πολύ. Λέει ο πατέρ Παΐσιος το εξής. Όταν θα τον πονέσεις όπως πονάει αυτός, τότε θα καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός. Όχι όταν λες τον κακομύρι τι έπαθε. Το κακομύρι τι έπαθε δεν βγαίνει τίποτα. Θα πρέπει να και εσύ να υποφέρεις μαζί του. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχεις την προπαίδεια. Χριστέ μου, την ευχή του Άρχοντος του Πατρός Παϊσίου. Χριστέ μου, σε αυτούς που πεινάνε και δεν μπορώ να πάω να δώσω μια βοήθεια ή δεν μπορώ να δώσω, στείλε τους βοήθεια. Και θα βρει το τρόπο ο Θεός να στείλει το χέρι του Τάσου, το χέρι του Αλουνού, να πάει να δώσει τη βοήθεια. Θα βρει. Εσύ όμως κάνε την προσευχή σου. Γιατί σημαίνει ότι τον πονάς τον άλλον. Δεν ζητάς από τον Θεό για τον εαυτό σου και μόνο, τότε πάει στάφη η προσευχή που κάνεις. Είναι πέρα για πέρα η προσευχή. Τότε ανοίγουν τα μάτια. Τότε βλέπεις ποιος είναι ο Χριστός. Σε όλη τη λάμψη του. Αλλιώς μπορεί να μελετάς σαν τους αιρετικούς και να μην κάνεις τίποτα. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Το βιβλίο αυτό το ξέρει και ο διάβολος απ' έξω. Το ξέρει απ' έξω όλο. Αλλά είναι διάβολος. Είναι μαύρος, είναι πίσα στην εμφάνιση. Yeah, γιατί? Δεν τα λέει όπως τα λέει αυτό. Τα ξέρει όμως. Ερμηνεύει όπως θέλει όμως. Ναι, θέλω να πω ότι δεν παθαίνει καμιά αλλαγή. Όπως έπαθε η Σαμαρίτισσα, όπως έπαθε ο Ναθαναήλ. Αυτοί αλλάξανε, γίνανε άγιοι αμέσως.
Ο διάβολος δεν αλλάζει. Χρειάζεται δύο πράγματα. Ένα, να ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Δεύτερο, να έχουμε την καλή πρόθεση. Και με την καλή μας πρόθεση όλα θα γίνουν καλά. Όλα θα γίνουν καλά. Με το θετικό λόγο, με την καλή πρόθεση, με τα καλά μάτια, με τη δική μας αγάπη, όλα μεταβάλλονται αυτομάτως. Εγώ τελείωσα. Θέλετε να πείτε κάτι εσείς, μπορείτε να πείτε ότι σχετικά από αυτά που ακούσατε, και να τελειώσουμε το λόγο. Όλα ωραία. Ερευνάτε τα σγραφάς, λέει. Λοιπόν. Όχι, πίστευε και μία ερεύνα, τότε λένε οι... Αυτό είναι αιρετικό. Αιρετικό. Αυτό είναι αιρετικό. Ναι. Είναι αιρετικό. Λέει μέσα, ερευνάτε τα σγραφάς. Είναι αιρετικό. Και να προσέξουμε αυτό που ξεκίνησα. Θα είναι διαβάσει. Ο Τάσος είπε την άποδο, είπε. Α, το... Ναι, να διαβάζουμε, είπε. Ναι, ναι, ναι. Το μη ερεύνα, όχι, το ερεύνα. Ναι. Το ερεύνα, ναι. Να δεχόμαστε ορισμένα πράγματα μη... στα στάνταρ, όμως, έτσι. Ε? Να δεχόμαστε ορισμένα πράγματα χωρίς αυτό... ερεύνα. Αυτό το... Νοτριαδικότητα, ξέρεις όλα. Άλλο αυτό, εντάξει. Άμα ακούς άνθρωπο που γνωρίζει, θα το δέχεις. Σημαίνει παθαίνεις. Θέλω να σταθώ και πάλι το ξαναπώ εκείνο που ξεκίνησα εκεί. Να μη μας αφαιρεί ο διάβολος, Γιώργο, να μην μας αφαιρεί ο διάβολος το καλό που μπορεί να το προσφέρει και ο παλιατζής. Οποιοςδήποτε. Μπορεί να πει μια κουβέντα, κάποτε ήμουν έξω από την ανάληψη. Έβγαινα από την εκκλησία και ένας που ζητιάνευε, φόραγε κάτι ρούχα που σε προκαλούσαν όχι καθαρά. Και εμένα με προκάλεσε. Το άνοιξα συζήτηση όπως συζητάω. Το άνοιξα συζήτηση. Και διαπίστωσα ότι είχε γνώσεις τεράστιες. Γνώσεις τεράστιες. Λέω, πόσο έξω πέφτεις ρε Κώστα. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαίωμα με το να δούμε κάποιον πώς είναι ή ποιανού είναι και να λέμε, α, αυτός τα λέει και τα πράγματα. Άστο με. Ξέγραψε τον. Κανένα δικαίωμα. Μας το λέει ο Χριστός. Τον βλέπανε που ήταν γιος του Τέκτονα, του Μαραγκού, του Ιωσήφ και λέγανε, α, αυτός είναι γιος του Μαραγκού τώρα. Αυτόν θα... Τι να μας είπε. Ναι, ήταν η λάσπη. Η λάσπη που του ρίγανε. Η λάσπη. Άμα δεν λασπώ στον άλλον, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Εύκολα. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εύχομαι να μας φωτίζει ο Κύριος, να δώσω, Κύριε, να μας δίνει δύναμη. Αμήν. Και αν θέλετε να μαζευτούμε πάλι εδώ πέρα την άλλη Δευτέρα, άλλη Δευτέρα να έρθουμε. Καλά είναι. Θες Βασιλάκη να έρθεις. Βασιλάκη θα είναι να έρθει. Βασίλισμα σε όλα. Βασίλη, ναι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε σε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε σε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε σε εμάς. Πάτερ ημών, ο Ιησούς Ανήσεις, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων δώσει λύση και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμες και μη συνέγγιση μας. Αλλήσεις μας το πολλού, Χριστός Ανέστη, ελεύθερον θανάτων θάνατον. Πατήσα και της έμπνη μας η ζωή χαρισάμενο. Πάρε και αυτό ένα βασιλάκι κάτω που σε κοιτάει. Το πάρε. Εντάξει. Φάχ το αυτό. Ρουρνόπουλο. Έτσι βιάζει. Καλή εντάμωση στην άλλη Δευτέρα. Αυτό έχει περισσότερο ρεμοσύνη από εμάς. Αυτό. Ναι. Αυτό καταλαβαίνει που βρίσκεται. Ναι. Άμα δεν ήταν τα σκυλιά προχθές θα μου τα έκανε πάλι. Άμα μιλάγανε αυτά θα μας βάζανε στη δουλειά μας. Έχεις από εδώ καμιά Αλεπού. Μου είχαν έρθει κανένα δύο, αλλά έχω αμολύσει το μεγάλο το σκύλο αυτό το μαύρο. Αυτό δεν δαγκώνει ανθρώπους αυτά. Αλλά είναι έτσι αλεπούδες, είναι έτσι. Και τους πιάνει τη μαγκόνη μου και φέρει μια αλεπού την είχε φάει εκεί μέσα στο κοράκι. Κάτε μωρέ.